Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε συζήτηση θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Θα καλησπερίσω μέσω Skype το διευθυντή του παιδικού χωριού SOS Θράκης, τον κύριο Γιώργο Βαφέα, ο οποίος είναι στο δελτίο μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κύριε Βαφέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε κοντά μας, έτσι λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Για να πούμε δύο λόγια για τη διαχρονική ασφαλώς λειτουργία του παιδικού χωριού SOS Θράκης, με την αφορμή του γεγονότος πως ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, και το μπαζάρ του χωριού. Ναι, ήταν το μπαζάρ του κέντρου ημέρας με κατασκευές των εκπαιδευτών των παιδιών και των ίδιων των παιδιών από το κέντρο ημέρας παιδιών αναπηρία. Επομένως, μου δίνεται μία πολύ ωραία πάσα για να διαχωρίσουμε φυσικά στη συζήτησή μας τη λειτουργία του παιδικού χωριού σως και να ξεκινήσουμε με αυτό, αλλά και του κέντρου ημέρας. Του κέντρου ημέρας για παιδιά με αναπηρία, όπως είπατε, το οποίο είναι και το μοναδικό στη χώρα μας που λειτουργεί στο πλαίσιο του παιδικού χωριού σως. Το μοναδικό, ναι, πολύ σωστά, στο πλαίσιο του παιδικού χωριού σως. Δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα, είναι αυτό στο Αρίστημα. Όπου θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, ξέρω ότι ίσως κάποια κοινωνική λειτουργός που θα δούλευε εκεί και κάποιο άλλο μέλος της ομάδας θα ήταν πολύ πιο μέσα στα πράγματα. Ωστόσο, δύο λόγια να ακούσουμε και από εσάς, αν έχετε την καλοσύνη και για το κέντρο ημέρας. Βεβαίως. Το κέντρο ημέρας απευθύνεται σε παιδιά αναπηρία από διάφορες περιοχές της πόλης, της Αλεξανδρούπολης, ίσως και λίγο έξω από την πόλη. Αυτό που κάνουμε είναι ότι κάθε απόγευμα και δύο πρωινά την εβδομάδα έρχονται τα παιδιά με δικό μας μέσο, με λεωφορείο του χωριού, και κάνουν διάφορες δράσεις, διάφορες δραστηριότητες στο κέντρο ημέρας. Έχουμε κοινωνική λειτουργό, υπάρχει μουσικοθεραπευτής, εικαστικός, γυμναστής, διάφορες ειδικότητες που μαζί με τη βοήθεια όλων αυτών τα παιδιά περνούν δημιουργικό χρόνο εκεί και αποκτούν κάποιες δεξιότητες παραπάνω από αυτές που ήδη έχουν. Είναι παιδιά με ελαφρά κινητική αναπηρία και κάποια νοητική υστέρηση. Παιδιά που άλλα πηγαίνουν σε σχολείο, σε ειδικό σχολείο, άλλα που δεν πηγαίνουν. Και τα περισσότερα παιδιά από αυτά είναι χρόνια κοντά μας. Και όσο διαρκεί η λειτουργία του κέντρου ημέρας, που είναι συνήθως από Οκτώβρη μέχρι Ιούνιο, είναι καθημερινά ή ανά ομάδες, κάποιες μέρες την εβδομάδα, σε εμάς, στο κέντρο ημέρας. Κύριε Βαφέα, σχετικά με το παιδικό χωριό SOS Θράκης, τώρα θέλω να σας πάω σε ένα αίτημα του τελευταίου καιρού γενικότερα. Είστε σε αναζήτηση γονέα SOS και θέλω να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, παρακαλώ. Ναι, έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι έτοιμο, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό για να έρθουν και παιδιά. Ζητάμε γονέα SOS. Μέχρι τώρα αυτό που ξέρει ο κόσμος είναι η μητέρα SOS. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι η αγάπη δεν έχει φύλο και όποιος μπορεί να προσφέρει είναι ευπρόσδεκτο το βιογραφικό του. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν, που έχουν το ρόλο αυτό, το ρόλο του γονέα, θα μένουν μαζί με τα παιδιά στο ίδιο σπίτι 24 ώρες, με κάποια ρεπό το μήνα και την κανονική τους άδεια. Είναι έμιστη εργασία, αλλά όπως φαντάζεστε, είναι αρκετά δύσκολο να το κάνει κάποιος, γιατί είναι το μεγάλωμα κάποιων παιδιών. Έχει φυσικά την συμπαράσταση όλων των ειδικοτήτων. Αλλά η ουσία είναι ότι δουλεύει μαζί με τα παιδιά, προσφέρει αγάπη σε αυτά τα παιδιά και τα παιδιά σιγά σιγά τον εμπιστεύονται και δημιουργούν σχέση εμπιστοσύνης. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος και θέλουμε πάντα να είναι ένα σταθερό πρόσωπο προς τα παιδιά, γιατί αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο απευθύνονται, τον πρώτο άνθρωπο που βλέπουν το πρωί και τελευταίο που βλέπουν το βράδυ. Είναι κανονικά σαν ένας γονέας σε οποιοδήποτε άλλο σπίτι γύρω μας. Τώρα, μέχρι στιγμής έχει υπάρξει ενδιαφέρον, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν αυτή τη θέση? Είμαστε ακόμη στη διαδικασία που είναι ανοιχτή προκήρυξη, περιμένουμε βιογραφικά, έχουμε κάποια. Η αλήθεια είναι θα θέλαμε πολλά περισσότερα, αλλά ακόμα είμαστε, όπως σας είπα, ανοιχτοί για να δεχτούμε αιτήσεις. Είστε ανοιχτοί πάντως και στα δύο φύλλα, έτσι, δηλαδή εσείς αναζητάτε γονέα SOS, γονείς στην προκειμένη περίπτωση, δύο. Ναι, αυτός που θα έρθει, που θα κάνει το βιογραφικό σε εμάς, θα περάσει κάποια ψυχομετρικά τεστ, θα περάσει μια εκπαίδευση, θα πάει στην αρχή δοκιμαστικά για να δει και εκείνος και εμείς ότι αυτό τελικά ταιριάζει και όταν καταλήξουμε
θα ξεκινήσει να εργάζεται σε ένα σπίτι μαζί με παιδιά. Δύο γονείς όχι ταυτόχρονα απαραίτητα. Θέλουμε και βάρδες, θέλουμε και κάποιον να καθιστά τον άλλον όταν θα λείπει στη συνάδεια και τα ρεπό του. Επομένως, όσο πιο πολλά βιογραφικά, τόσο καλύτερο για μας να κάνουμε μια καλύτερη επιλογή. Τώρα, γνωρίζουμε ότι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, κύριε Βαφέα, δεν επιχορηγούνται από το κράτος, δεν λαμβάνουν κάποια ενίσχυση. Ποιες είναι οι διαχρονικές τους ανάγκες και πώς μπορεί ο κόσμος γενικά να βοηθήσει προς την κατεύθυνση του να έτσι ενισχυθεί η δυναμική τους με κάποιο τρόπο. Τι ανάγκες υπάρχουν συνήθως και πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει. Οι διαχρονικές ανάγκες λοιπόν υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή δεν έχουμε κάποια επιχορήγηση. Μας βοηθάει ο κόσμος και επιχειρήσεις της περιοχής. Έχουμε παιδιά από ηλικίες 6 έως 19 ετών αυτή τη στιγμή, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ανάγκες και σε τρόφιμα, σε είδη ένδυσης για τα παιδιά ή υπόδυσης. Εμάς μας εξυπηρετεί πάρα πολύ αν κάποιος μας φέρει δωροπιταγές, παράδειγμα, από κάποια τέτοια καταστήματα που μπορούν τα ίδια τα παιδιά να επιλέξουν το τι θέλουν. Από εκεί και πέρα για τη λειτουργία έχουμε και άλλες μεγαλύτερες ανάγκες, όπως είναι ένα όχημα επιβατικό εννιαθέσιο, τα έξοδα συντήρησης είναι πολύ μεγάλα, ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσει για μας είναι πρόσβαση. Τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, οι ανάγκες αυτές αυξάνονται, θεωρείτε, με έναν τρόπο, μένουν διαχρονικά πάντοτε οι ίδιες, όσο περνάει ο καιρός, η βοήθεια που λαμβάνετε ίσως είναι μεγαλύτερη και από τι εξαρτάται αυτό. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όλοι έχουμε περάσει και περνάμε μια κρίση οικονομική, σωστά. Επομένως και οι απολαβές οι δικές μας, οι προσφορές από τον κόσμο έχουν μειωθεί. Βέβαια υπάρχει ακόμα συγκινητική προσφορά εκ μέρους των πολιτών, αλλά καταλαβαίνουμε και εμείς ότι και οι ίδιοι είναι σε δύσκολη θέση. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους, έχουν χάσει τις δουλειές τους. Επομένως, όταν δυσκολεύεται η κοινωνία, δυσκολευόμαστε και εμείς. Σίγουρα, πάντα έχουμε κάποιες ανάγκες. Δεν είμαστε ποτέ στα πρόθυρα ότι, ξέρετε, θα κλείσουμε, θα σταματήσουμε τη λειτουργία μας, γιατί τελευταία σε κάποια σάρτα αναπαράχθηκαν κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Όπως παράδειγμα το ότι είμαστε 31 χρόνια εδώ, δεν είμαστε, είμαστε 11 χρόνια εδώ. Οι ανάγκες μας μπορεί να είναι από το παραμικρό που χρειάζεται ένα σπίτι για τη λειτουργία του, από τα τρόφιμα, από τα έπιπλα, από στις ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και όπως σας είπα, κάποιο όχημα για τις μετακινήσεις των παιδιών, που για 20 παιδιά έχουμε τουλάχιστον 40 δραστηριότητες την εβδομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, οι μετακινήσεις μας στην πόλη είναι καθημερινές και σε πολύ τακτικά διαστήματα. Αυτή τη στιγμή έχετε, όπως μας είπατε, 20 παιδιά, έτσι. Ναι. Τα οποία είναι από ηλικίες μικρές έως και πολύ μεγαλύτερες, γιατί γνωρίζουμε ότι το παιδικό χωριό ΣΟΣ γενικότερα στέκεται δίπλα στα παιδιά, ακόμη και μετά την ενηλικίωσή τους. Φυσικά, ήδη έχουμε μια φοιτήτρια και ένα φαντάρο. Η φοιτήτριά μας, όταν μετά από 4 χρόνια με το καλό τελειώσει, μπορεί να χρειαστεί να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό ή κάτι άλλο, θα είμαστε δίπλα της ούτως ή άλλως, όπως με όλα τα παιδιά, μέχρι πραγματικά να μην μας χρειάζονται οικονομικά. Συναισθηματικά, ο δεσμός αυτός δεν σταματάει ποτέ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας, κύριε Βαφέα. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλές γιορτές να έχετε.